Νοέλ μου, καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά είμαι εσύ. Καλά, πώς... πολύ ωραία. Βλέπω ωραία υλικά έτσι εν όψη και της 40ης, φαντάζομαι. Επίγερη συνταγή μας. Βέβαια, πάμε σε άλλες γεύσεις σήμερα. Λοιπόν, τι θα μας φτιάξεις ακριβώς? Βλέπω χούμους, βλέπω το χταποδάκι μας. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα χταπόδι στο φούρνο και θα ζωρεύσουμε μαζί με χούμους. Τέλεια. Και πολύ μια λαδοσάλτσα από ντομάτα, ένα κουράκι. Τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε τα υλικά μας. Βλέπουμε εδώ χούμους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και θέλουμε τα ακόλουθα υλικά για το χταπόδι μας. Ένα χταπόδι μέτριο, ένα καρότο, ένα μεσαίο κρεμμύδι, ένα κλονάρι σέλινο, ένα ξυλάκι κανέλα, δύο φύλλα δάφνη. Και συνεχίζουμε με 10 κόκκους πιπέρι μαύρο, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ένα σπινάκι κρασί άσπρο και τα υλικά μας για τη σάλτσα, μισό φλιντζάνι ελαιόλαδο, μία μέτρια ντομάτα, ένα αγκουράκι και έναν τέταρτο της δέσμης μαϊτανό, μισό κρεμμύδι κόκκινο, χυμό από ένα λεμόνι, μία μπρέζα αλάτι, μία μπρέζα πιπέρι και μία συσκευασία χούμους υφαντής. Πάρα πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, ποια είναι η διαδικασία μας? Η διαδικασία μας είναι πάρα πολύ εύκολη. Κόβουμε τα λαχανικά μας, το κρεμμύδι, το σέλινο και το καρότο. Mm-hmm. Τα βάζουμε μαζί μέσα στο ταψί μας, μαζί με την κανέλα, τη δάφνη και τους κόκκους πιπεριού. Ωραία. Θα προσθέσουμε το χταπόδι μέσα. Το οποίο κάναμε μια προεργασία στο χταπόδι. Το οποίο όχι, απλά το κόψαμε στα αναπλοκάμι. Mm-hmm. Ή μπορούμε να το κόψουμε και πιο μικρά κομμάτια. Ωραία. Και το βάζουμε μέσα. Κατευθείαν έτσι. Κατευθείαν, ναι, δεν χρειάζεται. Αυτό που λένε ότι το βράζουμε πριν για να είναι πιο μαλακό κλπ. Δεν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο που θα το κάνουμε είναι αποτελεσματικός και ίσως είναι και καλύτερο από το να το βράσεις. Ναι, πολύ ωραία. Απλά εδώ που πρέπει να προσέξουμε είναι να το κλείσουμε αεροστεγό στο χταπόδι. Άρα πολύ καλά. Βάζουμε το κρασί μέσα και θα βάλουμε και λίγο ελαιόλαδο. Δεν βάζουμε πολλά υγρά, γιατί το χταπόδι θα κατεβάσει από μόνο του. Και το σκευάζουμε. Mm-hmm. Απλά πρέπει να προσέξουμε, είναι πολύ σημαντικό, όταν το σκευάσουμε να το κλείσουμε αεροστεγός. Mm-hmm. Άρα βοηθάει, καλά. Ναι, οι υδατμοί που δημιουργούνται μέσα, βοηθάει το χταπόδι και μαλακώνει. Mm-hmm. Και λόγω βάζουμε του, στο φούρνο. Βάζουμε στο φούρνο σε 165 βαθμούς για 1,5 ώρα, εξαρτάται από το μέγεθος του χταποδιού. Ναι. Αν είναι 1 κιλό και πάνω, ίσως να χρειαστεί μια ώρα και 40 λεπτά. Ναι. Ωραία. Λόγω του χρόνου, εμείς έχω ήδη έτοιμο το χταποδί να το βγάλουμε έξω από το φούρνο. Λοιπόν, για να δούμε εδώ και να ανοίξουμε και τη συσκευασία μας εδώ, που θα σερβίρουμε. Τώρα εδώ. Αυτό πόση ώρα να το έψινε στο φούρνο? Ανά μισή ώρα. Ανά μισή ώρα. Ναι. Ανοίξουν προσεκτικά. Ωχ, μυρίζει καταπληκτικά. Α, εσύ έβαλες και λαδόκολλα. Ναι. Πριν το αλουμινόχαρτο. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε λαδόκολλα για να μην κολλήσει πάνω στο φούρνο, γιατί είναι καλύτερα. Ωραία. Πάντως οι μυρωδιές είναι φοβερές. Για να δούμε. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να θέλουμε ύστερα να αρωματίσουμε το χταπόδι μας στα κάρβουνα. Δηλαδή μπορούμε να το κάνουμε προεργασία από πριν, από το βράδυ, να το βάλουμε στο ψυγείο και την επόμενη μέρα να το βάλουμε στα κάρβουνα για 5 λεπτά μέχρι να ζεσταθεί. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραίο. Να κάνουμε τη σάλτσα μας. Mm-hmm. Τέλεια. Έχω βάλει και χούμους μέσα στη σάλτσα. Όχι, τους χούμους θα τους βάλουμε μέσα στο πιάτο, ωραία. Ξεχωριστά. Θα βάλουμε το αγκουράκι. Mm-hmm. Έχω ήδη βάλει το κρεμμύδι, το μαϊτανό. Το αγκουράκι, να βάλουμε και την ντοματούλα. Ωραία. Χυμό λεμονιού. Ξέρεις τι ήθελα να κάνω, να δω πόσο εύκολα κόβεται το χταπόδι. Ναι. Γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ μαλακό και πήρα τώρα ένα μαχαίρι που δεν κόβουν και ιδιαίτερα τα μαχαίρια αυτά. Είναι περισσότερο για άλυμα, ας πούμε. Αλλά πραγματικά δείτε πόσο εύκολα κόβεις το χταποδάκι. Είναι απίστευτο. Πόσο μαλακό είναι. Πάρα πολύ ωραία. Και θα χρησιμοποιήσουμε τους χούμους μας, που είναι μια αυθεντική συνταγή από την εταιρεία Νιφαντής, η οποία είναι χωρίς συντηρητικά και χωρίς γλουτένη. Ωραία, πολύ σημαντικό. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό στις μέρες μας, λόγω έχουν αυξηθεί και αλλεργίες. Και δυσανεξίες και όλα. Θα βάλουμε χούμους μέσα στο πιάτο μας. Και το χωρίς συντηρητικά είναι. Και ναι, είναι πολύ σημαντικό ότι είναι χωρίς συντηρητικά. Είτε έχει δυσανεξία στη γλουτένη, είτε δεν έχει. Α, το βάζεις έτσι ωραία από έτσι. Κάτω. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός και τώρα που το έχουν οι μέρες που θα χρησιμοποιήσουμε και χούμους στην καθαρά Δευτέρα. Και είναι και πολύ θρεπτικό. Ναι. Λοιπόν. Μπορούμε να βάλουμε για τις οχταπόδι, μπορούμε να το κόψουμε και σε πιο μικρά κομμάτια. Τέλεια.
Άρα απλά το πλένεις το οχταπόδι, το καθαρίζεις και το πλένεις, το καθαρίζεις και, ναι, και το βάζουμε μέσα στο ναι. το σερβιρούμε. Αν θέλουμε μπορούμε να το χρωματίσουμε στο τηγάνι ή στη σχάρα. Ναι, γιατί είναι, δεν είναι τόσο έντονο το χρώμα του εξωτερικά. Ναι, εξαρτάται από αυτό. Μπορεί να αυτούν πολλές φορές. Έχει χταπόδια που είναι πιο κόκκινα, που είναι πιο άσπρα. Πάρα πολύ ωραία. Το ποδάκι. Τέλεια. Το μετακινήσουμε αυτό. Δεν έχουμε βάλει καθόλου από τα λαχανικά μας, αλλά θα βάλεις το. Ναι, θα βάλω. Δεν χρειάζεται να βάλουμε τα λαχανικά. Μπορούμε να βάλουμε τη σαλατούλα που φτιάξαμε εδώ, είναι δροσερή. Τέλεια. Είναι σαν μια. Όλα τέλεια ψιλοκομμένα. Μια ελληνική σαλάτα. Ναι. Μπορούμε να προσθέσουμε και την πιπεριά μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι γκουρμέ το πιάτο μας σήμερα. Λίγο, ναι. Πάρα πολύ εύκολο, απλό. Ναι. Με απλά υλικά. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το σελένο, τα φύλλα του σελένου από πάνω. Υπέροχα. Και διακοσμητικά έτσι από πάνω. Ναι. Τέλεια. Ό,τι θέλουμε. Νόλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πραγματικά είναι υπέροχο το πιάτο και μυρίζει και φοβερά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.